Α, μπράβο. Αυτό του Παντελή είναι λίγο κολλητικό. Σε πιάνει και σένα και κάθεσαι λίγο έτσι πιο χαλάρα. Έλα, ράξτε, ράξτε. Σαν μένα μ' αρέσει πολύ. Σαν το στούντιό σας, έτσι. Μένα μ' αρέσει πολύ. Τώρα θα σας επαναφέρω εγώ στην τάξη, γιατί τώρα εδώ είσαι στη φωλιά των Κούκου. Σε θέλω ετοιμοπόλεμο. Okay, okay. Να σου πω ορίστε, ότι ορίστε, βρήκα πολύ δίκαιο αυτό που έκανες όταν έφυγες. Χθες το βράδυ στο επεισόδιο, όταν σε ρώτησαν για το ποιος σου νομίζει ότι θα είναι ο νικητής, είπες ότι όλοι είναι πάρα πολύ καλοί κτλ. Αλλά ξεχωρίζει το Χρήστο. Συναισθηματικά, επειδή έχουμε περάσει μαζί πάρα πολλά. Μίλησε μας λίγο για τον Χρήστο, γιατί ο Χρήστος είναι ένας άνθρωπος επίσης πάρα πολύ χαμηλών τόνων, πιο χαμηλών τόνων από σένα. Εννοείται, εννοείται. Και δεν το ξέρουμε το ίδιο καλά. Τι είναι αυτό που σας έχει δέσει, ποια είναι η σχέση σας? Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τον Χρήστο. Ο Χρήστος είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, περισσότερο από όσο φαντάζεστε, μπορεί να φανταστείτε, ξεπερνάει κάθε όριο φαντασίας, η καλοσύνη του. Και σας το λέω αυτό. Αυτό επειδή έχει βγει πάρα πολύ, δεν είναι αυτό. Ναι, το πιστεύω, φαίνεται, δηλαδή. φαίνεται και από το βλέμμα του είναι μεγάλος σε ηλικία, αλλά τόσο μικρός όχι νοητικά, όσο ότι είναι αγαθός. Είναι καλή ψυχή. Έχει ψυχή παιδιού. Ναι. Και έτσι αυτό είναι που ξεχωρίζει στο χαρακτήρα του. Και πιστεύω ότι μας ένωσε επειδή ταιριάζουμε πολύ σαν χαρακτήρες, ότι είμαστε και δύο. Και φιλοσοφία ζωής προφανώς. Και φιλοσοφία ζωής, έτσι, και είμαστε, πώς λέγεται, με τριόφρον, χαμηλού προφίλ. Τι άλλο. Παρ' όλα αυτά ο Χρήστος κάποια στιγμή. Ό,τι και να πω θα είναι λίγο σίγουρα για τον Χρήστο. Παρ' όλα αυτά κάποια στιγμή ο Χρήστος είχε πει ότι είχε ενοχληθεί από κάποιες συμπεριφορές κάποιων ανθρώπων, ότι τον είχαν στεναχωρήσει. Ναι, ναι. Αυτό το είχατε συζητήσει καθόλου μεταξύ σας? Ίσως αυτή είναι μια μικρή διαφορά μεταξύ εμένα και του Χρήστου, ότι εγώ δεν δίνω τόσο πολύ βάση σε κάποια θέματα, τα αφήνω και περνάνε στο φλου, δεν δίνω πολύ σημασία, γιατί δεν θέλω να χώνομαι και δεν θέλω να σκοτίζω και πολύ το μυαλό μου. Ενώ ο Χρήστος κάπου κάποια πράγματα τα παίρνει πιο εσωτερικά, προσωπικά. Τι είναι αυτό που τον πείραξε στο Χρήστο? Καλά, θα έχουμε όταν κάποια στιγμή θα βγει από το παιχνίδι την ευκαιρία να του μιλήσουμε για το ίδιο. Ναι. Αλλά τι ήταν αυτά που σου έλεγε ότι τον πείραζαν? Γιατί κάθε φορά που ακούγαμε να μιλάει ο Χρήστος, δίναμε πολύ μεγάλη προσοχή, επειδή ακριβώς δεν μιλάει καθόλου. Δεν μιλάει συχνά. Ναι, 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 ναι. Κοιτάξτε, πιο αναλυτικά μπορεί να σας εξηγήσει ο ίδιος, σίγουρα. Εγώ μπορώ να πω με λίγα λόγια ότι κάποιες συμπεριφορές, ας πούμε, μπορεί να τον επηρεάξανε. Δεν θέλω να γίνω τώρα συγκεκριμένος σε κάτι. Okay. Απλά κάποιες συμπεριφορές τύπου να κρίνουν ένα πιάτο, που λέει τι δουλειά έχει ένας παίκτης να κρίνει το πιάτο μου, ας πούμε. Μάλιστα. Λέω, ας πούμε, οι κριτές είναι οι αρμόδιοι. Τέτοια πράγματα που εγώ του λέω, ρε συντάξει, ξεκόλα, μην ασχολείσαι καν, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος να χαγιέσαι για αυτά τα θέματα. Απλά κάνει αυτό που αγαπάς και μη σε νοιάζει τίποτα άλλο, αλλά εντάξει, ο Χρήστος είναι αυτό πιο. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, Παντελή, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ λόγος και τον έχουμε κάνει και εμείς εδώ αντίστοιχα για τη Σπυριδούλα, εσένα ποια είναι η άποψή σου για αυτό το κορίτσι? Κοιτάξτε, άλλη γνώμη μπορεί να έχετε εσείς και ο κόσμος και άλλη γνώμη. Γι' αυτό ρωτάμε σένα. Έχω εγώ που έχω ζήσει με τα παιδιά όλα, όχι μόνο με τη Σπυριδούλα, 4 μήνες, 4,5 μέσα στο σπίτι. Τη Σπυριδούλα πιστεύω ότι είναι λίγο παρεξηγημένη. Δεν είναι τόσο κακιά όσο φαίνεται. Στα πλαίσια του παιχνιδιού, ο καθένας βγάζει ένα λίγο διαφορετικό. Γιατί πιστεύεις ότι η Σπυριδούλα φαίνεται κακιά και ο Χρήστος φαίνεται πάρα πολύ καλός, ας πούμε, για παράδειγμα? Ναι. Γιατί. Ρωτήστε τους. Η Σπυριδούλα απλά βγάζει. Είναι η άποψή σου. Ναι, η άποψή μου είναι ότι ο Χρήστος δεν ασχολιόταν τόσο πολύ. Απλά μερικά πράγματα τα κρατούσε μέσα του, αλλά δεν μιλούσε. Δηλαδή και κάποια πράγματα που τον επηρεάζανε δεν μιλούσε. Εκτός από ελάχιστες φορές που εκφράστηκε. Ενώ η Σπυριδούλα. Ενώ η Σπυριδούλα ό,τι ήθελε να πει το έλεγε. Μπαμ, στα ράτα. Εσύ συμφωνούσες μαζί της για αυτά τα πράγματα που έλεγε, για παράδειγμα? Κοιτάξτε, δεν ξέρω πίσω από εμάς τι έλεγε στις κάμερες όταν ήταν μόνη της με τις κάμερες, αλλά σαν στην παρέα της είναι πάρα πολύ καλή, χαβαλές και μαγειρικά είναι πάρα πολύ καλή. Ίσως άμα κάποιον τον συμπαθεί θα κάνει λίγο, θα τον υποστηρίξει λίγο παραπάνω, ας πούμε, δεν είναι τόσο
αντικειμενική σε όλα της. Ας πούμε, θα δώσει. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, καταλάβω, κοίτα, ναι. Θα προσπαθούμε να καταλάβουμε, ναι. Όχι, όχι, καμιά χαρά καταλαβαίνουμε, αλλά επειδή τελειώνει η εκπομπή. Τώρα είναι λίγο και η θέση μου δύσκολη, δεν μπορώ να... Δεσμευόμαστε λοιπόν, ναι, αμφότεροι, και εσύ και εμείς, ότι θα τα ξαναπούμε, για να έχουμε και άλλο χρόνο να πούμε και άλλα πράγματα. Θα σε ξαναφέρουμε, θα την Κάλυμνο. Θα σε ξαναφέρουμε από την Κάλυμνο. Θα ξαναφέρετε, λοιπόν, ναι, okay, okay. Αλλά εντάξει, δεν είναι ανάγκη να μας ξαναφέρεις όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Εντάξει, μια φορά, πολύ γενναιόδωρα και υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ.